εμφανιζόμενου συγγραφέα για την κινητική συλλογή Φαγιού από τα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας του 2011. Νιώθω περήφανος, όχι μόνο ως δήμαρχος του τόπου που βγάζει νέους πνευματικούς ανθρώπους, αλλά και για το γεγονός ότι ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου το καθοδήγησε στα πρώτα του βήματα. Άγγελε, συγχαρητήρια και σε σένα και να το χαίρεσαι. Προτείνω την αγορά αντικείπων του βραβευμένου έργου Φαγιού και τη διανομή του στα σχολεία του Δήμου μας, όπου κάποια ποιήματα μπορούν να παρουσιαστούν στα ανάλογα μαθήματα. Πιστεύω ότι τέτοιες διακρίσεις πρέπει να τις αναδεικνύουμε και να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι χρήσιμοι για τον τόπο μας. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι να προχωρήσει αυτή η αγορά των τεφόρ και να κατακύπωση ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο και πραγματικά αξίζει να το έχουν στα σχολεία μας τουλάχιστον, διότι και ως ύλη είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Όποιος το διαβάσει θα δείξει ότι πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο και τα ποίηματά του είναι αριστούργημα. Είναι πολύ καλύτερα από τα δικά μας. Από ό,τι ήμασταν εμείς όταν ήμασταν παιδιά, έτσι έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες όλα αυτά και όλα να έχουν διακρίσει. Ήθελα να σημειώσω ότι το βιβλίο δεν έχει καμία οικονομική σχέση με τον Θόδωρο. Ο Θόδωρος έγραψε κάποια ποίηματα, πήγε σε έναν εκδοτικό οίκο του Μανδραγόρα, ήταν ένα νέο παιδί, ένας πρωτοεμφανιζόμενος και όλα αυτά. Διάβασαν, άρεσαν τα ποίηματα, του είπαν: εμείς θα τα βγάλουμε, αλλά θα τα πουλήσουμε εμείς. Για να μην φανεί και να μην παρερμηνευτεί κάτι ότι υπάρχει κάποιο οικονομικό κέρδος για το παιδί και όλα αυτά. Έτσι, αυτό σαν μια. Αυτό νομίζω το αντιλαμβάνονται όλοι. Δεν διάλογο. Είναι σήμερα η μέρα διακρίσεων. Όλοι θα ακούσαμε ότι έφυγε ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Η απώλεια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού Θεόδωρου Αγγελόπουλου είναι ένα πλήγμα για τη χώρα αλλά και για τον τόπο μας. Ο ποιητής των εικόνων είχε συνδέσει τη κινηματογραφική του πορεία με το όνομα Φλόριντας. Στο Αμίντι, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος οραματίστηκε και δημιούργησε σημαντικές σκηνές από τις μεγάλες ταινίες του. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στο μεγάλο δημιουργό που πρόβαλε τον τόπο μας, προτείνω να μετανομάσουμε μία οδό της πόλης του Αμιντέου σε οδό Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Πιστεύω ότι αξίζει, γιατί πραγματικά έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα και για τον Ρώμο και για την πόλη μας. Και έχουμε, πιστεύω, χρέος, ελάχιστο χρέος, να μετανομάσουμε μία οδό του Δήμου Αμιντέου, την οποία θα τη δούμε στην πορεία από την επιτροπή που έχουμε. Ακριβώς. Έτσι ώστε και να το τιμήσουμε. Επίσης, ο γιος σου είναι και το ίδιο καλός και στην πεζογραφία. Τύπωσε ένα κείμενο από το διαδίκτυο και πραγματικά το διάβασα 2-3 φορές. Δυσκολεύομαι να το κατανοήσω. Έχει πολύ προχωρημένη σκέψη και πραγματικά και από μένα, σαν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, συγχαρητήρια.